Λοιπόν, πώς το χαρακτήριζες? Δεν μπορώ να δώσω χαρακτηρισμούς. Εγώ πάω με τον κερατά που σημαίνει ο άντρας της. Αμαρτία λοιπόν ο κερατάς. Μάλιστα. Παρακαλώ, πάμε τώρα. Κύριε Βαγγελόπουλε, με λένε Ηλία και, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα στη σεξουαλική μου σχέση με τη γυναίκα μου. Κάθε φορά που κάνουμε σεξ, μου ζητάει να μιλάει στο κινητό με τον κόμενό της. Αν δεν το δεχτώ, αρνείται οποιαδήποτε επαφή μαζί μου. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της και δεν θέλω να τη χάσω. Πώς να το χειριστώ? Να καλέσουν στο σπίτι και τον εγκόμενό της, ναι, και να κάνουν ένα ωραίο τρίο από το να μιλάνε στο τηλέφωνο και να πληρώνουν και κινητά. Η κυρία Καλίτσα έχει παγώσει με αυτά που ακούει. Κυρία Καλίτσα, θέλω να ακούσω. Αν είναι ενήλικα πρόσωπα, να τον καλέσει και γιατί να πληρώνει και κινητά τηλέφωνα, δεν κατάλαβα. Αφού το αποδέχεται που το αποδέχεται, ας το βλέπει και μπροστά του. Ναι, σε λίγο έχουμε έναν κύριο μεγάλης ηλικίας, να ετοιμάσετε, ο οποίος κύριος χώρισε με την νεότερη κατά 30 χρόνια σύντροφό του, επειδή ο ίδιος ήθελε κάθε μέρα να κάνει σεξ και εκείνη δεν μπορούσε. Τον κύριο βεβαίως, να τον ετοιμάσουμε στο στούντιο. Κυρία Καλίτσα μου, πώς τα βλέπετε αυτά, πώς τα ακούτε? Σόδομα και Γόμορα. Δεν είναι αυτό μόνο, εδώ πρέπει να αναλύσουμε τα ψυχολογικά εκάστου του ανθρώπου. Για πείτε μου. Είναι δυνατόν να θέλει κάθε μέρα σεξ κάποιος? Έχει ψυχολογικά. Εγώ θέλω 5 φορές την ημέρα, απαγορεύεται? Δεν το πιστεύω, δεν τα καταλαβαίνω. Σας μιλώ ειλικρινά, δεν έχω σχέση με ένα πρόσωπο. Θέλω συνέχεια. Γιατί, κακό, αλήθεια λέει. Άμα είμαι ερωτευμένος, θέλω συνέχεια έρωτα. Κακό είναι. Ναι, ναι. Και βράδυ εξημέρωτα. Εντάξει, εντάξει. Οι δυνάμεις σας είναι υπερβολικές. Είναι ψυχολογικό πρόβλημα, θέλει κάποιος κάθε μέρα σεξ. Αυτό είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα και είναι για ψυχίατρο. Για να μην πω για ψυχολόγο. Και μόλι φτάσει στον ψυχίατρο, ίσως βρει κάποιο λύση που δεν την βρίσκει ποτέ. Όταν φτάσουμε στο ψυχίατρο είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, να κοιτάξει την ψυχίατρη, κυρία Καλίτσα, που μιλάει στα δικά σου πρόβλημα. Ψυχολογικό. Δεν μπορεί να θέλει κάθε μέρα σεξ. Ναι. Υπάρχουν όρια σε κάθε θέμα. Το να είναι κάποιο θερμός άντρας είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είπαμε ότι θέλουμε σεξ κάθε μέρα με τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Είπαμε ότι αν έχουμε μια μόνιμη σοβαρή σχέση, ποθούμε τον σύντροφό μας ή τη συντρόφισά μας. Κυρία Καλίτσα. Βεβαίως, το ποθούμε. Αλλά όχι κάθε μέρα, λέτε. Αλλά αυτό το σεξ κάθε μέρα είναι ζωάδε. Μπορείτε να μην θέλετε. Εγώ θέλω. Είμαστε στην ενστικτόδη κατάσταση, στο ζωόδες. Μετά είναι έδειξη αγάπης να θέλεις τον άλλο. Ναι, δεν νομίζω ότι είναι απασχόληση αυτή. Πώς δεν είναι? Ούτε η κυρία που λέει βλέπει. Η ωραιότερη απασχόληση που έδωσε με τα, με τα μάτια της βλέπει ό,τι βλέπει, ούτε είναι αυτά ορθά, ας πούμε. Να θέλουμε να έχουμε το μυαλό μας. Ο έρωτας είναι στο σεξ. Το ωραιότερο δώρο Θεού. Κυρία Καλίτσα, υπάρχει και το μυαλό. Πρέπει να λειτουργεί το μυαλό. Κάθε πότε, παρακαλώ την καμπάνα μου φέρτε μου. Κυρία Καλίτσα, κάθε πότε θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό να κάνει σεξ κάποιος? Αυτό δεν έχω μελετήσει. Πρέπει να ρωτήσουμε τον κύριο Ασκητή, να φέρει τον κύριο Ασκητή. Και ποιος είναι ο κύριος Ασκητή? Θα βάλω εγώ τον κύριο Ασκητή, ελεκτή. Μην το πεις. Κάπου. Μην το παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάμε παρακαλώ να πούμε και τι, όσοι έχουν στείλει γράμματα και τα έχουν διαβάσει, όσοι έχουν στείλει email κερδίζουν μία μη παραμονή σε σουίτα στο Hotel Αττική για να πάνε εκεί με τον σύντροφο ή τη σύντροφό τους και να περάσουν όμορφα και καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Hotel Αττική. Πάμε και άλλο ένα γράμμα, θέλετε? Ο σκηνοθέτης θέλει και άλλο γράμμα, λέει. Γράμμα, γράμμα. Γιατί σκηνοθέτη, θες ερωτικά αυτά να ακούς? Έχετε στείλει κι εσείς. Πάμε διάλειμμα, λέει. Πάμε σε διάλειμμα και μετά έχουμε περισσότερα email. Στείλτε μας και σε λίγο καυτά, καυτά πικάνικα θέματα, μην φύγει κανείς.